δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών και από την άλλη θα δώσουμε τη μάχη για την αξιοπρέπειά μας στη ζωή και στην εργασία. Πανελλαδικός απεργιακός ξεσηκωμός, έναν χρόνο από το έγκλημα των τεμπών, με χιλιάδες διαδηλωτές να στέλνουν ηχηρά μηνύματα και από το Ηράκλειο, φωνάζοντας πως δεν ξεχνούν, ζητώντας την τιμωρία των ενόχων. Απαιτούμε ως Έλληνες πολίτες να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Δεύτερον, απεργούμε για την αξιοπρέπεια της ζωής μας. Η ίδια η αιτία που έστειλε στον τάφο 57 νέες ψυχές, η απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, είναι η ίδια η αιτία που σήμερα ιδιωτικοποιείται η υγεία. Στο δίλημα που μπαίνει τα κέρδη του ή ζωές μας, εμείς απαντάμε ζωές μας. Στους δρόμους είναι ο αγώνας των αγχώμενων φοιτητών, των παιδιών μας. Σταμάτησε ο χρόνος τώρα. 57 καρδιά εκεί. Συγκλονιστικό το τραγούδι για τα θύματα των τεμπών από τον Μάνο Παπαδάκη. Πήγε 12 παρά. Έγιναν στάχτη τα όνειρά μου. Μαζί με εκείνα τα παιδιά. Δώσαμε μια υπόσχεση στα θύματα, στις οικογένειές τους. Το χρωστάμε όμως και σε εμάς. Γιατί καθένας τους θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Το έγκλημα στα Τέμπη ήταν μια μεγάλη απόδειξη ότι μπροστά στα κέρδη των λίγων δεν μετράει ανθρώπινη ζωή. Και μια υπόσχεση ότι δεν θα αφήσουμε ούτε να συγκαλυφθεί. Ότι το σύνθημα που ακούστηκε εκείνη τη μέρα και για πολύ καιρό ακόμα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας διακυβεύεται καθημερινά. Είμαστε εδώ για τους 57 νεκρούς νέους στα Τέμπη. Αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Εμείς στα Τέμπη τα ζούμε καθημερινά στους χώρους εργασίας. Η Πλατεία Ελευθερίας βούλιαξε από κόσμο. Περισσότεροι από 3.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουν προσπάθειες συγκάλυψης των ευθυνών για το τραγικό έγκλημα. Να δοθεί μια απονομή δικαιοσύνης, αλλά εκτός από όλα αυτά θα πρέπει να σταθούμε και στα προβλήματα στο τρένο της υγείας που κινδυνεύει με εκτροχιασμό. Να καταργηθεί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, λέμε όχι στη φήμωση. Και να μην επαναληφθεί το έγκλημα των τεμπών. Καταδικάζουμε την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, των κοινωνικών αγαθών που σκοτώνει γιατί βάζει τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Είναι γεγονός ότι ένα χρόνο μετά τα έγκλημα στα Τέμπη φαίνεται πολύ ξεκάθαρα πού οδηγεί η εγκληματική πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Που θα κάνουν την εκπαίδευση ακόμα πιο ταξική και τα πτυχία διαβατήριο για την ενεργεια. Με τους μισθούς και τις αυξήσεις πείνας που έχει δώσει το τελευταίο διάστημα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Απαιτούμε αυξήσεις της τάξης του 10%. Παλεύουμε για την αξιοπρέπειά μας, για δημόσιο ισχυρό σύστημα υγείας. Για τις ψυχούλες που έχουν φύγει. Και να βάλει νερό ο κύριος Άδωνης για τις καθαρίστριες ή τις φύλαξη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς! Επαγγελματίες οδηγοί ταξί που αντιδρούν στο φορολογικό νομοσχέδιο και όχι μόνο, προχώρησαν σε μηχανοκίνητη διαμαρτυρία, έχοντας ως αφετηρία το πάρκινγκ στις αρχαιότητες Κνωσού και με κατάληξη την περιφέρεια Κρήτης, όπου ένωσαν τις φωνές τους με τους άλλους φορείς. Πάνω από 120 οχήματα ήρθαμε εδώ, στην Πλατεία Ελευθερίας. Χαιρετίζουμε τη σημερινή μεγαλειώδη κινητοποίηση, τιμώντας με την παρουσία μας εδώ σήμερα, ένα χρόνο μετά τα θύματα των τεμπών. Τα θύματα ενός προδιαγραμμένου εγκλήματος.